Το βίντεο διάρκειας ενός λεπτού περιγράφει, όπως λένε οι εργαζόμενοι στα μουσεία, τη νέα νοοτροπία για τα εκθέματα και εν τέλει τον πολιτισμό. Τον κούρο έγινε. Το μεγάλο, το τρίμετρο, ναι. Ένας τρίμετρος κούρος, δανεικός για 50 χρόνια σε μουσείο στο Κατάρ. Να βάλω και 5-6 κυκλαδικά. Για πόσο τα θένε. 50 χρόνια. Okay. Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Θα είναι αυτό που θα βλέπουμε ότι θα γίνεται από την Τρίτη. Δεν είναι τίποτε τυχαίο. Μέλη της Επιτροπής Αγώνα των Εργαζομένων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και εκπρόσωποι του Παραρτήματος Κρήτης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων κορυφώνουν τις αντιδράσεις τους εν ώψη της ψήφισης του νομοσχεδίου την ερχόμενη Δευτέρα, με το οποίο 5 μουσεία στη χώρα, μεταξύ αυτών και του Αρχαιολογικού στο Ηράκλειο, μετατρέπονται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μεταπηδώντας σε μια, όπως τόνισαν, κερδοσκοπική αντίληψη. Αμέσως μετά από αυτό το νομοσχέδιο φαίνεται ότι αγγίζουμε. Σημαντικές διατάξεις που αφορούν την προστασία των αρχαιοτήτων και γι' αυτό το λόγο έγκριτοι συνταγματολόγοι της χώρας μιλούν για το ότι βρισκόμαστε στις παρυφές της συνταγματικότητας αυτού του νομοσχεδίου. Ποιος είναι ο σκοπός των μουσείων? Είναι κερδοσκοπικά ιδρύματα? Όχι, δεν είναι αυτός ο ρόλος τους. Ο ρόλος τους είναι παιδευτικός, ο ρόλος τους είναι και ψυχαγωγικός. Γίνονται, θα σας πούνε εδώ οι συνάδελφοι, οι περιοδικές εκθέσεις, οι επανεκθέσεις. Τα πάντα γίνονται μέσα στα μουσεία. Δεν μπορεί να μας μιλάει λοιπόν για έλλειψη εξυγχρονισμού. Δεν θα σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε το δημόσιο χαρακτήρα των μουσείων, τόνισαν οι εργαζόμενοι, που χαρακτήρισαν πρόχειρο, ασαφές και αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο, εξηγώντας ότι κάθε άλλο παραέρχεται να αναβαθμίσει το ρόλο τους. Το νομοσχέδιο αυτό χαρακτηρίζεται από μια πρωτοφανή προχειρότητα και ασάφεια στις επιμέρους διατυπώσεις. Χαρακτηρίζεται από σκανδαλώδη έλλειψη οικονομοτεχνικής μελέτης και έχει βέβαια συναντήσει τη σφοδρή αντίδραση όλων των εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού, πόσο μάλλον των εργαζομένων που είναι μέσα σε αυτά, εργάζονται μέσα σε αυτά τα μουσεία. Οι εργαζόμενοι στο Αρχαιολογικό Μουσείο καυτηρίασαν όχι μόνο το δανεισμό για 25/25 χρόνια των εκθεμάτων, αλλά και τη νέα αντίληψη ακόμη και για τη μεταφορά αρχαιοτήτων που παρακάμπτει τους επιστήμονες αρχαιοφύλακες και ανοίγει το δρόμο για εταιρείες security μέσα στα μουσεία. Μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο δεν μας αναφέρει καν σαν ειδικότητα. Οπότε αυτή η παράληψη αναρωτιόμαστε, είναι δυνατόν να έγινε από αφέλεια, από αμέλεια? Αποκλείεται. Σίγουρα κρύβονται σκοπιμότητες και πίσω από αυτό. Τη Δευτέρα, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου, οι εργαζόμενοι στο Αρχαιολογικό Μουσείο πραγματοποιούν στις 12 κινητοποίηση έξω από το μουσείο, ζητώντας από φορείς και πολίτες που ήδη τους έχουν στηρίξει, όπως είπαν θερμά, να το επαναλάβουν, ενώνοντας με τους ίδιους τις φωνές τους.